Πόσες ώρες είσαι εδώ στο, μέσα στο ring? Είμαι σχεδόν καθημερινά, είμαι από τις 6 η ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ. Και θέλω να μου πεις, η δεύτερη μου ερώτηση πριν πάμε στα, έτσι, στις άλλες, πόσο δύναμη σου δίνουν αυτά τα παιδιά κάνοντας αυτές τις ασκήσεις? Όταν βλέπεις ένα παιδί και που του δείχνεις πράγματα τα οποία αργότερα μεγαλώνοντας τα εκπληρώνει, είναι μεγαλύτερη χαρά. Βασικά είναι μεγαλύτερη χαρά να διδάσκεις στα μικρότερα παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να βλέπεις αυτά τα μικρά, γιατί είναι αθώα παιδιά. Ό,τι είναι να σου πούνε, θα σου το πούνε. Δεν είμαι μόνος μου, είναι και ο Ζάρμπας ο Νίκος, είναι και ο Θεοκτήτης ο Πανέρης και είναι και ο Κουτσουγιάννης ο Κώστας, τώρα παιδί από τα γνωστικά που έρχεται βοηθάει. Ξεκινάμε από ηλικίες 4 με 6 χρονών, το πρώτο βηματάκι που είδατε. Το δεύτερο τώρα είναι 6 με 9. Μετά έχουμε 9 με 14, μάλλον 10 με 14. Και μετά είναι το πρώτο το μεγάλο, το οποίο είναι 15 χρονών και πάνω. Και έχουμε και ένα τμήμα, το οποίο είναι μόνο για το αγωνιστικό, που κάνουν τα παιδιά που κατεβαίνουν μόνο αγώνες. Έχουμε αφαιρώσει ένα τμηματάκι μόνο για τα παιδιά που κατεβαίνουν αγώνες. Άρα το πρώτο τελευταίο που μας είπατε, δάσκαλε, είναι το προαγωνιστικό, να το πω εγώ, πριν πάνε στα επίσημα μάτς. Είναι το μεικτό που λέμε, το μεικτό τμήμα, που υπάρχουν και παιδιά που είναι και αρχάρια και μεγάλα, διάφορες ηλικίες μέσα. Αλλά τα παιδιά που κάνουν αγώνες θα ξεχωρίσουμε και τα βάζουμε στο αγωνιστικό τμηματάκι πλέον σιγά σιγά. Όσοι θέλουν να κάνουν αγώνες, δεν είναι υποχρεωτικό. Οφείλουμε να πούμε εδώ ότι το τμήμα αυτό βασικά την έχει ξεκινήσει ο κ. Μιχαλίδης, ο οποίος δεν βρίσκει στη ζωή τώρα, το χάσαμε πρόσφατα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε την πυγμαχία στην πόλη μας και μας έκανε γνωστούς και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Περάσαν πολλά παιδιά από εδώ πέρα. Όλοι οι Κομωτινοί, οι οικιακά, ας πούμε, όλοι το θυμούνται. Εμείς ήρθαμε και συνεχίσαμε το σύλλογο, τον αναγνωρίσαμε ξανά, επειδή είχε μια περίοδο, είχε σταματήσει η αγωνιστική του δραστηριότητα. Πλέον αναγνωρισμένος, πλέον μας έχει δώσει αυτή τη χρονιά 2019 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πήραμε την άδεια να προβάλλουμε το box, την πυγμαχία στα σχολεία, συνεννόηση με τους διευθυντές στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό εδώ την πρωτιά που έχουμε πάρει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τη βοήθεια την Ειδική Συνομοσπονδία Πυγμαχίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2017 αναγνωρισμένοι πλέον να κατεβάζουμε τα δύο πρώτα παιδιά. Πήραμε δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον Κοδοσίτη του Κωνσταντίνου. Τώρα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 16-17-18 στην Καβάλα. Θα κατεβάζουμε 4 άτομα. Κατεβάζουμε την Αφιντολίδου τη Μαρία, τη Δημητράκη τη Μαρία, τον Ζουάρμπα το Δημήτρη και τον Κοδοσίτη του Κωνσταντίνου. 4 παιδιά. Έχουμε και στους άντερ 22, κάτω από 22 παιδιά, τα οποία έρχονται από πίσω. Το Ρόιδο, που ίσως είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο πλέον, αλλά λόγω του στρατιωτικού του, ας πούμε, θα πρέπει να φύγει και δεν θα μπορέσουμε να κατεβούμε στο επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, προσπαθούμε να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι, γιατί κι εμείς τα παιδιά μαθαίνουμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε. Η τεχνολογία προχωράει, άρα προχωράει και η εξέλιξη της πυγμαχίας και σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο σε αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε και διαβάζουμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε παλιούς δασκάλους, ρωτάμε, προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ποτέ δεν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, έτσι. Είναι ένα άθλημα με πολύ μεγάλη εύρος γνώσεων, το οποίο δεν ξέρω αν ποτέ μπορέσουμε και το ανακαλύψουμε. Προσπαθούμε όμως να το κάνουμε, να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Όταν έρχεται ένας νέος γονέας εδώ και θέλει να φορέσει το παιδί του τα χάντια, ποιος είναι ο τρόπος να του αποβάλεις το φόβο, να το πω εισαγωγικά, για να μπει μέσα στο ring? Αυτό τώρα που είπες, ένας νέος γονέας, πολλοί έρχονται εδώ φοβισμένα παιδιά, γιατί έχουν πάρει λάθος εντυπώσεις
και με ρωτάνε αν θα σπάσει τη μύτη μου ή θα χτυπήσει το παιδί μου το κεφάλι του ή θα φύγει με μαρισμένο μάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά δεν χτυπιούνται, κάνουν καθαρά τεχνικές, εφόσον αποκτήσουν ικανότητες, να ξέρουν να αμυνθούν, να προστατευτούν οι ίδιοι και σε ηλικία περίπου 12 χρονών με 13, εφόσον υπάρχει όμως η προβλητική επιβάρηση από τα 6, ξεκινάνε σιγά σιγά με μικρά βήματα να κατεβαίνουν αγώνες. Δεν πρόκειται κανένα παιδί να χτυπήσει και δεν παρουσιάζεται το άθλημα έτσι όπως νομίζουν, δεν είναι επαγγελματίες, είναι αεραστεχνικό το άθλημα. Στο επαγγελματικό είναι άλλα τα δεδομένα τα οποία δεν ούτε και εγώ τα γνωρίζω. Ξεκινάμε κάποιες επαφές με κάποια σχολεία. Θα επισκεφτούμε όσα σχολεία μπορούμε μέσα στη χρονιά αυτή για να προβάλλουμε το άθλημα της πυγμαχίας στα παιδιά. Ότι η πυγμαχία δεν είναι αυτό που νομίζουν ότι τα παιδιά χτυπάνε, έχουν τραυματισμούς και όλα αυτά. Μέσα από τη πυγμαχία μαθαίνουν πειθαρχία, μαθαίνουν ότι την προσπάθεια μαθαίνουν να αποκτάνε πράγματα. Ότι αν δεν προσπαθήσω, δεν αποκτάω. Με τον τρόπο που κάνουμε, τα επιβραδεύουμε τα παιδιά, κάθε τεχνική επιβραδεύεται, το μαθαίνουν έτσι, μαθαίνουν ότι κάθε προσπάθεια που κάνουν θα έχουν και μια επιβράδυση. Λυδία. Λυδία τι? Δημητράκη. Πώς αισθάνεσαι όταν βάζεις τα γάρια του box? Αισθάνομαι πολύ ωραία. Πόσες ώρες προπονείς κάνεις? Δεν ξέρω. Τι είναι, πολλές? Λίγες είναι και πάρα πολλές. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος είναι πιο δυνατό, ένα κορίτσι ή ένα αγόρι? Πόσο κάνουν προπόνηση? Και τα δύο. Εσύ που θέλεις να φτάσεις σε μερικά χρόνια φορώντας τα γάντια, θέλεις να πάρεις κάποιο μετάλλιο αργότερα? Ναι, και εκεί θέλω. Ο δάσκαλος είναι αυστηρός? Όχι. Είναι καλός? Εσείς αγαπάτε το box, εσύ αγαπάς το box αγόρι, μια άλλα λίγο πιο εδώ. Πώς σε λένε? Νικόλας Μπιάζ. Ναι, Νικόλας. Και πώς αισθάνεσαι εσύ όταν μπαίνεις μέσα στο ring? Μ' αρέσει, γιατί κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα. Και... Δεν πιστεύω να τις ασκήσεις που σας κάνουν εδώ οι δάσκαλοι να τις κάνετε και εκτός γηπέδου, να το πω έτσι. Όταν είναι να κάνουμε εξάσκηση, τότε μόνο. Δηλαδή μαλώνετε έξω και κάνοντας τις συλλαβές? Τότε όχι. Αν μπλέξουμε τότε και πάνε να μας χτυπήσουν, μόνο τότε. Μόνο τότε. Τι σχολείο πας? Στο 10ο, ναι. Εσύ πώς σε λένε? Δημήτρη. Δημήτρη τι? Βάκος. Πώς σου φαίνεται το άθλημα? Τέλειο. Σ' αρέσει? Ναι. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Μου αρέσει... Να κάνεις τις ασκήσεις με τους συναθλητές σου? Ναι. Εσύ? Και εμένα. Ναι, μου αρέσει. Ναι. Ποια άσκηση σου αρέσει περισσότερο που να κάνεις? Δεν τις θυμάμαι κιόλας, δάσκαλε. Άσο δύο, δεν θυμάμαι. Ναι. Όλες μου αρέσουν, όλες καλές είναι. Εσύ που θέλεις να δεις τον εαυτό σε μερικά χρόνια? Στη μαύρη ζώνη. Στη μαύρη ζώνη? Έχεις πολύ ακόμα? Ναι. Ο δάσκαλος είναι αυστηρός ή είναι στα όρια της προπόνησης, να το πω έτσι? Στα όρια της προπόνησης. Μπράβο. Εσύ, μίλησες. Έλα κοπέλα μου. Έλα και εσύ. Πώς σε λένε σε? Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι, Αλεξάνδρα? 8. 8? Ναι. Και πώς αισθάνεσαι όταν μπαίνεις μέσα στο ring? Πώς νιώθεις, νιώθεις χαρούμενη, νιώθεις μαχητική. Έτσι. Μαχητική? Ναι. Δέρνεις κανένα παιδάκι? Όχι. Όχι? Ναι. Μάλιστα. Και? Εσύ παίρνεις, θα πάρεις αγώνες αργότερα? Ναι. Ναι, αλλά παιδιά όλοι πρέπει πέραν από το box να κάνουμε και τα μαθήματα, έτσι? Ναι. Είσαι καλός, ναι, στα μαθήματα εσύ? Ναι. Εσύ? Ναι. Εσύ? Ναι. Εσύ ποια φίρμα είσαι? Πώς σε λένε? Δήμο. Φαίνεσαι Δήμο? Έλα από εδώ. Δήμο? Ναι. Πώς αισθάνεσαι τώρα που βάζεις αυτά τα γάντια? Καλά. Είσαι δυνατός? Ναι.